Σε 5 πυλώνες τα μέτρα που αποφάσισε η Υπουργική Επιτροπή στο Προεδρικό για αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Από τις αποφάσεις που ληφθήκαν σήμερα ξεχωρίζουν η επαναλειτουργία του Δασικού Κολεγίου στον Πρόδρομο, η αναβάθμιση της πολιτικής άμυνας σε υπηρεσία πολιτικής προστασίας και η αγορά 3 αεροσκαφών πυρόσβεσης. Προσφορές είναι στη διαδικασία οριστικοποίησης των εγγράφων και του τελικού ελέγχου. Αναμένεται ότι θα προκηρυχθούν τις επόμενες εβδομάδες. Κόμβεγε σημασία η μετατροπή της πολιτικής άμυνας σε υπηρεσία πολιτικής προστασίας στα πρότυπα της Ελλάδας. Γνωρίζοντας τους κινδύνους των επόμενων χρόνων με την κλιματική αλλαγή, αποφασίστηκε όπως δοθεί διευρυμένος ρόλος στην πολιτική άμυνα για να μπορέσει να ανταποκριθεί με περισσότερη επάρκεια. Μετά από χρόνια εγκατάλειψη, στο Δασικό Κολέγιο θα ανοίξει τις πύλες του την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, τον Σεπτέμβριο του 2024, παρέχοντας εκπαίδευση στους δασικούς λειτουργούς, αλλά και σε πολίτες, εθελοντές και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, αποφασίστηκε η αναβάθμιση του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων και του αριθμού έκτακτης κλίσης 112, καθώς και η αυστηροποίηση ποινών σε εμπριστές. Αναμένεται αυτά τα νομοσχέδια να ψηφιστούν και να έχουν εφαρμογή τη νέα αντιπυρική περίοδο από τον επόμενο Απρίλιο. Στη σύσκεψη από την Προεδρία του Νίκου Χριστοδουλίδη συμμετείχαν οι Υπουργοί Εσωτερικών, Άμυνας, Γεωργίας και Δικαιοσύνης, ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών και ο Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα διαχείρισης κρίσεων, Γιώργος Μπούστρας. Για την υλοποίηση των αποφάσεων θα κατατεθούν σχετικές προτάσεις από τα αρμόδια Υπουργεία προς το Υπουργικό μέσα στις επόμενες εβδομάδες.